Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αλέξη Κελέκη. Ο κύριος Κελέκης είναι επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ναι, και επεμβατικός ακτινολόγος. Κύριε Κελέκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με έχετε κοντά. Βλέπω εδώ τίτλο, λέει Τρόποι αντιμετώπισης των πόνων στη μέση. Όταν πονάει η μέση, τι κάνουμε, γιατρέ? Όταν πονάει η μέση, το 80% του πληθυσμού κάποια στιγμή θα έχει μια κρίση οσιοαισχυαλγίας. Το θέμα δεν είναι αν πονάει η μέση, το θέμα είναι όταν πάρουμε τα φάρμακα και αυτό δεν αποδίδει όπως πρέπει και συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε να βοηθηθούμε? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ορισμένα πράγματα με μικροεπεμβατικές τεχνικές, δηλαδή χωρίς ανοιχτό χειρουργείο. Υπάρχουν τεχνικές πια και μιλάμε για μια νέα Ελλάδα, μια μοντέρνα Ελλάδα που μπορεί να δείξει καινούρια πράγματα. Όπως να πάει κανείς να βάλει μια βελόνα μέσα στον δίσκο και να αφαιρέσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και να μπορέσει να διορθώσει την κύλη. Και από εκεί που έχουμε μια κύλη η οποία πιέζει τη σπονδυλική στήλη, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το σημείο, να αφαιρέσουμε την κύλη και να έχουμε με μια βελόνα. Δεν πονάει. Χωρίς με τοπική αναισθησία. Και να αφαιρέσουμε το υλικό και να μπορέσουμε να έχουμε μια επιστημή. Πώς λέγεται αυτή η επέμβαση, κύριε Κελέκη, πώς λέγεται αυτή η επέμβαση? Πας δηλαδή, πας 10 η ώρα και τον κοιτάζεις τον ασθενή και 11 έχει τελειώσει? 11 η ώρα έχει τελειώσει και 12 η ώρα είναι σπίτι του. Τι λέτε? Πώς λέγεται αυτή η επέμβαση, τέρμα υπόνη, κύριε Κελέκη? Αυτές οι τεχνικές τέρμα αποτελεσματικότητας μιλάμε της τάξης του 80%. Μάλιστα. Αυτές οι τεχνικές λέγονται διαδερμικές δισκεκτομές, κλειστές. Δεν γίνονται σε όλα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ασθενών που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Κύριε Κελέκη, με την αρθρίτιδα μπορούμε να κάνουμε κάτι, τεράστιο να την αντιμετωπίσουμε? Τεράστιο πρόβλημα η αρθρίτιδα και σε αυτό πάλι η επεμβατική ακτινολογία μπορεί να βοηθήσει βάζοντας φάρμακα σε περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αν δεν τις δούμε με ένα μηχάνημα. Σωστό. Η κάθε περίπτωση έχει τη δικιά της σημειολογία. Οι παλιοί ξέστηκαν όταν πόναγε η μέση, κρεμόνταν από μια πόρτα. Όχι. Και αυτό ακόμα χρησιμοποιείται με πιο σύγχρονα μηχανήματα και υπάρχει. Η λαϊκή σοφία υπάρχει και υπάρχει και στην ιατρική. Μάλιστα. Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να προσφέρουν αυτή την ανακούφιση. Όμως μπορούμε να παρέμβουμε πια με κλειστούς τρόπους και αυτό θέλω να δείξω εγώ και αυτό γίνεται εδώ. Μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία έχει ένα πρόσωπο προς το εξωτερικό. Εμφανιζόμαστε, μας καλούνε, μας θέλουνε και μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπιστεί. Τον Κελέκη, τον γιατρό, το σπουδαίο, τι τον έχεις? Ποιον από όλους? Τον κύριο Δημήτρη Κελέκη. Εγώ έναν ξέρω. Τον Δημήτρη. Πατέρα. Να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Είναι η κορυφή της πυραμίδας της προσπάθειας των γιατρών. Του όλοι μαζί μπορούμε. Σε και να του δώσεις θερμά συγχαρητήρια. Βέβαια, το μήλο κάτω από τη μιλιά. Κύριε Κελέκη, μπορείτε να μας δώσετε μια υπόσχεση? Επειδή βλέπω τα email εδώ που έρχονται βροχή, οφείλω να το πω. Θέλουμε να στείλουμε την κάμερα της εκπομπής μας live, να μας δείξετε ζωντανά, αν γίνεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα, πώς γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Με μεγάλη μας χαρά, όποτε θέλετε, λοιπόν, στο αντικό νοσοκομείο. Στον αέρα, βεβαιότατα. Το βεβαιότατα. Πάμε στο ιατρικό μας γρήγορα. Αλέξης Κελέκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ. Πάμε στην ιατρική στήλη της εκπομπής με την κυρία Μελίνα Τσέλιου.